ξεκινάει το παιχνίδι μεταξύ των Πόλο Νάγκετς και των Coming Soon. Το 4 έχει την μπάλα, δίνει στο 8. Το 21 Πανταζή στον Καρίκα στο νούμερο 4, πάλι στον Πανταζή. Ο Αρμόνης στο δίποντο, αστοχή, rebound από τους Πόλο Νάγκετς, ο ανάργυρος ο Ρούσος με το 88. Κατεβάζει την μπάλα ο Αντεμισάρης. Rebound από τον Αρμόνη. Ο Αρμόνης τρέχει στον ευνηδιασμό με το 16 στον Καρίκα. Ο Καρίκας έξω. Λάθος από τον Πανταζή. Ο Αντεμισάρης, ο Ανδρέας έχει την μπάλα. Στον Αντεμισάρη τον Άρη. Ο Αντεμισάρης ο Ανδρέας πάλι. Δίνει στον ανάργυρο το Ρούσο. Σουτ άστοχο από τον ανάργυρο το Ρούσο με το 88. Rebound ο Πανταζής. Φεύγουν οι coming soon. Lay-up άστοχο από τον Τούσμανι τον Άρη. Φεύγει ο Άρης ο Αντεμισάρης στον ευνηδιασμό. Σταματάνε τον ευνηδιασμό οι Πόλο. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Ο Μπαρμπαλιάς ο Γιώργος δίνει στον Αντεμισάρη τον Ανδρέα. Γυρίζει μπάλα. Ο Μπαρμπαλιάς συνεκνοεί του χρόνου ο Γιώργος ο Μπαρμπαλιάς με το 24 κάνει ένα airball. Η μπάλα είναι για τους coming soon. Με τον Μπάμπη τον Αρμόνη να κατεβάζει την μπάλα σε μια οργανωμένη επίθεση. Ο Σταύρος ο Καρίκας στο Μιγάλη το Φύτρο. Τον Πανταζή κάτω από το καλάθι εξ επαφής, άστοχος. Ξαναπαίνει το rebound ο Πανταζής. Έχει κάνει βήματα όμως, έχει υποπέσει σε βήματα. Η μπάλα αλλάζει κατοχή. Πηγαίνει και πάλι για τους Πόλο Νάγκετς. Στην επαναφορά ο Ντεμισάρης ο Άρης, τον Μπαρμπαλιά. Ο ανάργυρος ο Ρούσος τώρα κατεβάζει την μπάλα σε μια οργανωμένη επίθεση. Ο ανάργυρος ο Ρούσος στον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά. Πέρασμα κατά το καλάθι, βγάζει έξω στον ανάργυρο τον Ρούσο. Άστοχο το δίποντο. Δεν συγκρατεί ο Αντεμισάρης ο Άρης στο rebound. Τρέχει στον ευνηδιασμό. Τρέχει στον ευνηδιασμό ο Σταύρος ο Καρίκας και παίρνει το φάουλ. Παίρνει το φάουλ από το νούμερο 21, το Ρούσο, τον Μιχάλη. Και πάμε σε βολές, δύο βολές για τον Σταύρο τον Καρίκα. Το νούμερο 4 λοιπόν, τον coming soon. Ο Σταύρος ο Καρίκας είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Και ανοίγει το σκορ. Μετά από περίπου 2,5 λεπτά είναι ο πρώτος πόντος για το παιχνίδι. Δεύτερη βολή άστοχη από τον Σταύρο τον Καρίκα, στο rebound ο Ρούσος ο Ανδρέας, ο Μιχάλης, συγχωρείτε. Δίποντο εύστοχο από τον Ρούσο τον Μιχάλη. Στο 2-1 οι Πόλο Νάγκετς, κατέβασμα της μπάλας από τον Αρμόνη. Αλλάζουν με τον Πανταζή, Αρμόνης πάλι, του παίρνουν την μπάλα μέσα από τα χέρια και πάλι ο Πανταζής ένα δίποντο, αστοχή και κάνει και το φάουλ, επιθετικό φάουλ από τον Πανταζή, από τον Σπύρο τον Πανταζή. Στην επαναφορά ο Ρούσος στον Ρούσο τον Ανάργυρο, σε playmaker ο Ρούσος Ανάργυρος, αμέσως στο δίποντο, άστοχο, rebound μακρινό από τον Μπάμπη. Τον Αρμόνη, ευνηδιασμός, εύστοχος καλάθι, δύο πόντων στο lay-up από τον Σταύρο τον Καρίκα. Μπαρμπαλιάς κατεβάζει την μπάλα με τον Ρούσο σε βοήθεια. Οι δυο τους μπερδεύονται λίγο εκεί πέρα, ο Μπαρμπαλιάς και πάλι στην μπάλα. Δίνει στο Ρούσο, ξεκινάει τη διείσδυση, πολύ ωραίο τίποντο, ωραίο drive από τον Ρούσο. Πολύ ωραίο καλάθι, κατέβασμα της μπάλας από τον Καρίκα σε χρέη playmaker από ό,τι βλέπουμε τώρα. Ο Άρης ο Τούσμανης στον Μιχάλη το Φύτρο.
Εύστοχο σουτ με λίγο ρυβασία εκεί μπάλα, κατάφερε και μπήκε το καλάθι όμως. Δύο πόντους για τον, για τον Μιχάλη το Ρούσο για τους coming soon. Στο 5-4 για τους coming soon το σκορ. Ο Αντεμισάρης κατεβάζει την μπάλα με τον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά μαζί. Ο Άρης ο Αντεμισάρης, μια ωραία προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ, κερδισμένο φάουλ εκεί πέρα. Και πάμε στις βολές. Πάμε λοιπόν σε δύο βολές για τον Άρη τον Αντεμισάρη. Έχουμε αλλαγή για τους coming soon. Βγαίνει ο Σπύρος Πανταζής στο παιχνίδι με το 14, ο Λευτέρης ο Φύτρος. Πρώτη βολή για τον Άρη τον Αντεμισάρη, είναι εύστοχος. Στο 5-5 το σκορ, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Δεύτερη εύστοχη βολή, 2-2, 2 στις 2 βολές για τον Άρη τον Αντεμισάρη. Πολύ καλό σήμερα. Και Μπάμπης Αρμόνης κατεβάζει την μπάλα για τους coming soon. Στον Άρη τον Ντουσμάνι εκτελεί για 3 πόντους, άστοχο rebound ο Αντεμισάρης. Ο Ανδρέας, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα στον ευνηδιασμό. Ένα δίποντο εκεί πέρα από τον Ρούσο τον Μιχάλη, άστοχο, μπαίνει βγαίνει μπάλα και κατέβασμα για τους coming soon. Αρμόνης την μπάλα, τον Άρη τον Ντουσμάνι. Αρμόνης πάλι, πολλές εναλλαγές στην μπάλα. Ο Σταύρος, ο Καρίκας δεν ακουμπάει την μπάλα εκεί πέρα. Έχουμε παρέμβαση από τον Ρούσο τον Μιχάλη και η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, κατοχή για τους coming soon. Έχουμε αλλαγή, βγαίνει έξω ο Σταύρος ο Καρίκας, ο Νταλαγιώργος ο Θοδωρής με το 19 μπαίνει μέσα. Airball στην εκνοή του χρόνου και συνέχεια συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Ανάργυρος ο Ρούσος κατεβάζει την μπάλα για τους Polo Nuggets. Μπαρμπαλιάς, Αντεμισάρης, τρίποντο, άστοχο. Παραλίγο να πάρει εκεί πέρα το επιθετικό Μπαρμπαλιάς, όμως με παρέμβαση του Μιχάλη του Φύτρου η μπάλα είναι έξω, κατοχή για τους Polo Nuggets και πάλι. Άστοχο το δίποντο, μακρινό rebound από τον Ανάργυρο το Ρούσο, ο οποίος έχει την μπάλα, μοιράζει παιχνίδι στον Μπαρμπαλιά, τρίποντο Γιώργος ο Μπαρμπαλιάς, άστοχο rebound ο Φύτρος, ο Μιχάλης ο οποίος δίνει στον Ντουσμάνι αμέσως. Λάθος μπαλιά, δεν βγήκε ο ευνηδιασμός, την μπάλα την πήρε, έκλεψε ο Ανάργυρος ο Ρούσος, έδωσε στον Ρούσο τον Μιχάλη ο οποίος φεύγει στον ευνηδιασμό, χάνει το δίποντο, rebound αλλά Γιώργος, ο Θοδωρής περνάει στον Αρμόνη τον Μπάμπη, κατεβάζει ψύχρεμα ο Μπάμπη στην μπάλα. Αρμόνης λοιπόν τώρα σε οργανωμένη επίθεση στον Ταλαγιώργο τον Θοδωρή. Μια παρέμβαση εκεί από τον Άρη τον Αντεμισάρη, δεν έκλεψε όμως. Ταλαγιώργος, ο Μπάμπης ο Αρμόνης στο drive και παίρνει φάουλ από τον Αντεμισάρη τον Ανδρέα. Έχουμε φάλα από τον Αντεμισάρη τον Ανδρέα. Σε ελεύθερες βολές ο Μπάμπης ο Αρμόνης. Δύο βολές. Πρώτη βολή άστοχη. Το σίδερο η μπάλα. 5-6 παραμένει το σκορ. Δεύτερη πάλι άστοχη βολή από τον Μπάμπη τον Αρμόνη. Και κατεβαίνουν τώρα οι Polo Nuggets. Κατεβαίνουν οι Polo Nuggets σε μια νέα επίθεση με τον Άρη τον Αντεμισάρη, με τον Μπαρμπαλιά τον Γιώργο. Γυρίζει η μπάλα τώρα. Ο Ανάργυρος ο Ρούσος πατάει, δίποντο εύστοχο για τον Ανάργυρο το Ρούσο. Στο 8-5 οι Polo Nuggets. Επαναφορά της μπάλας από τους coming soon και γρήγορη επαναφορά κατέβασμα με τον Μπάμπη τον Αρμόνη σε ρόλο playmaker με βοήθεια με τον Άρη τον Τούσμανη. Γυρίζουν την μπάλα, Φύτρος, Τούσμανης, ελεύθερος ο Νταλαγιώργος, δεν θα κάνει το σουτ, Πέπεσε σε βήματα ο Θοδωρής ο Νταλαγιώργος, ήταν ξεμαρκάριστος εκεί, μπορούσε να σουτάρει, να πάρει το δίποντο. Η μπάλα για τους Polo Nuggets, έγινε μια γρήγορη αλλαγή έξω, ο Μιχάλης ο Φύτρος.
και μπήκε ο Αχιλλέας ο Παπάς στο παιχνίδι. Ανάργυρος Ρούσος για τους Πολο Νάγκετς. Ψύχρεμα στον Αντεμισάρη τον Άρη. Είναι στη γνώριμη θέση ο Άρης Αντεμισάρης. Δίνει στον Ρούσο τον Μιχάλη, ο οποίος υποτύπησε βήματα. Έχουμε μερικά επαναλαμβανόμενα λάθη και για τις δύο ομάδες. Και τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Άρης ο Τούσμανης με το νούμερο 8. Ο Καλαγιώργος, ο 19, ο Γιώργος, ο Θοδωρής περνάει στον Αρμόνη. Αρμόνης πολύ κοντά στο καλάθι. Ένα χουκ εκεί πέρα. Ένα ωραίο καλάθι. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια καλάθια ο playmaker των Coming Soon. Πάρα πολύ ωραία, ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής και από τις δύο ομάδες. Πάμε σε time out. Επανερχόμαστε σε λίγο. Επανερχόμαστε από το time out. Στην επαναφορά η Polo Nuggets με τον ανάργυρο τον Ρούσο να κατεβάζει την μπάλα. Ο ανάργυρος ο Ρούσος λοιπόν γυρίζει την μπάλα, κάνει τρίπλες, δίνει στον Μπαρμπαλιά. Ο Μπαρμπαλιάς και αυτός με τη σειρά του τριπλάρι. Παίρνει φάουλ. Παίρνει το φάουλ και ο Γιώργος ο Μπαρμπαλιάς. Χαμηλά νομίζω έχουν δώσει οι διαιτητές. Όχι, δύο βολές τελικά. Στις βολές έχει στηθεί ο Γιώργος ο Μπαρμπαλιάς, οπότε στο μπάσιμο δύο βολές για τον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά. Κοντό σουτ. Άστοχη η πρώτη βολή για τον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά. Δεύτερη βολή εύστοχη για τον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά. Και πόντος για τους Polo Nuggets, το 9-7 η διαφορά. Και οι Coming Soon κατεβαίνουν με τον Άρη τον Τούσμανη στον Αρμόνη στον Γαλαγιώργο. Γαλαγιώργο στον Άρη τον Τούσμανη. Κάτω το φάουλ δίνει ο Κώστας ο Παπαδημητρόπουλος, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο ένας εκ των δύο. Ο άλλος διαιτητής είναι ο Χάρης ο Πεταλωτής. Επαναφορά για τους Coming Soon με 12 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Τρίποντο airball από τον Μπάμπη τον Αρμόνη. Airball τρίποντο λοιπόν και έξω η μπάλα. Επαναφορά για τους Polo Nuggets. 2-16 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο ανάργυρος ο Ρούσος με την μπάλα στον Αντεμισάρη. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα, παράβαση λοιπόν για τους Polo Nuggets. Παράβαση 3 δευτερολέπτων που σφυρίζει ο Κώστας ο Παπαδημητρόπουλος. Και επαναφορά για τους Coming Soon με τον Αρμόνη και τον Τούσμανη. Αλλά Γιώργος Θοδωρής με την μπάλα θα δώσει στο φύτρο τον Λευτέρη. Ο Λευτέρης ο φύτρος περνάει τον Μπάμπη τον Αρμόνη. Ο Αρμόνης σε τρίποντο, μέσα έξω η μπάλα τελικά βγαίνει, δεν του κάνει το χατήρι. Αχιλλέας Παπάς με την μπάλα, Νταλαγιώργος, λάθος πάσα, κλέψιμο για τους Polo Nuggets. Άστοχο από τον Αντεμισάρη τον Ανδρέα το lay-up και φεύγουν οι Coming Soon. Στο μπάσιμο αυτή τη φορά άστοχος ο Τούσμανης, rebound από τον Άρη τον Αντεμισάρη, κάποια μικροσκοψηματάκια εκεί πέρα, λύθηκε η παρεξήγηση γρήγορα. Ο Άρης ο Αντεμισάρης περνάει στον Αντεμισάρη τον Ανδρέα. Ο ανάργυρος ο Ρούσος, ένα hook μέσα έξω, άστοχο η μπάλα. Ο διαιτητής δίνει την μπάλα στους Polo Nuggets. Εκεί λίγο ο Αχιλλέας ο Παπάς έχει μια διαφωνία, αλλά η γνώμη του διαιτητή εδώ θα υπερισχύσει. Ανάργυρος Ρούσος για σου τριών πόντων. Χαμηλό η μπάλα ίσα που φτάνει τον Στεφάνη. Και ο Αρμόνης φεύγει στον ευνηδιασμό. Λίγο τον πιέζουν εκεί. Δεν χάνει τελικά την μπάλα. Παραμένει στην κατοχή Αχιλλέας Παπάς. Πάλι ο Αρμόνης πετάει την μπάλα, αλλά έχει κερδίσει φάουλ. Έχουμε τραυματισμό μάλλον εκεί πέρα και μπαίνει ο γιατρός στον αγωνιστικό χώρο. Είναι κάτω ο Μιχάλης Ρούσος με το νούμερο 21, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό.
Έχει χτυπήσει βέβαια στο κεφάλι, πιάνει το κεφάλι του, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι σοβαρό. Ο γιατρός βγαίνει έξω. Έχουμε μια μικρή διακοπή στον αγώνα. Έχουμε time out. Έχουμε ένα time out, διακοπή για λίγη ώρα. Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για το κερδισμένο φάουλ που έχει πάρει ο Μπάμπης ο Αρμόνης με το νούμερο 16 βολές. Εύστοχη πρώτη βολή. Θα μειώσουν οι coming soon, 8-9. 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεύτερη βολή εύστοχη για τον Μπάμπη τον Αρμόνη. Στο 9-9 το παιχνίδι. Ισοπαλία στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Coming Soon και Polo Nuggets. Ο Αντεμισάρης ο Ανδρέας στον ανάργυρο το Ρούσο. Ο ανάργυρος ο Ρούσος με την μπάλα κατεβάζει. Πετάει την μπάλα προς το καλάθι, ένα δίποντο άστοχο. Rebound ο Καλαγιώργος, δίνει στον Άρη τον Τούσμανη. Καλαγιώργος, Τούσμανης. Ο Αχιλλέας ο Παπάς με την μπάλα είναι τώρα. Θα περάσει έξω στον Καλαγιώργο τον Θοδωρή. Τρίποντο άστοχο, rebound και καλάθι από τον Μπάμπη τον Αρμόνη. Κάνει εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα. Πολύ καλός ο Μπάμπης ο Αρμόνη σήμερα, το playmaker και το coming soon. Ο Αντεμισάρης ο Άρης τώρα κερδίζει ένα φάουλ από τον Αχιλλέα τον Παπά. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περίοδου και θα πρέπει να πάμε σε μια γρήγορη επίθεση Polo Nuggets γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ο Άρης ο Αντεμισάρης, ένα πέταγμα της μπάλας και η μπάλα είναι στο καλάθι. Δεν προλαβαίνουν στην επαναφορά οι coming soon. Στο 11-11 η διαφορά. Ισοπαλία λοιπόν. Έχουμε λήξη πρώτης περίοδου. Στο 11-11 λοιπόν το παιχνίδι. Έχουμε διακοπή. Έχουμε λήξη πρώτης περίοδου στο 11-11. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ανάπαυλα για τις δύο ομάδες να ξεκουραστούν. Λήξη. Έναρξη λοιπόν της δεύτερης περίοδου. Το σκορ είναι στο 11-11. Ισοπαλία. Είμαστε έτοιμοι για την επαναφορά. Έναρξη δεύτερης περίοδου λοιπόν. Πάμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Με την κατοχή στους Polo Nuggets και τον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά. Ξεκούραστος να κατεβάζει την μπάλα. Ο Αντεμισάρης. Ο Ανδρέας, ένα δίποντο άστοχο, πολλά χέρια στο rebound, ο Πανταζής ο Σπύρος όμως θα το μαζέψει. Πάει στον Αχιλλέα τον Παπά, στον Αρμόνη που θα κατεβάσει γρήγορα την μπάλα και ο Αρμόνης στο κοντρόλ, στον Καρίκα. Καρίκα στον Παπά, ο Παπάς θα περάσει έξω, κλέβουν οι Polo Nuggets, πολλά χέρια εκεί πέρα, το τελικό κόψιμο από τον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά. Και ο Αντεμισάρης ο Ανδρέας θα κατεβάσει την μπάλα στον ανάργυρο το Ρούσο. Στη γωνία ο ανάργυρος για σουτ 2 ποντών, θα μπει και θα βγει η μπάλα, διαμαρτύρεται για φάουλ. Δεν θα δώσουν κάτι διαιτητές, θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Καρίκα να κατεβάσει την μπάλα για τους coming soon. Ο Καρίκας κάνει ένα βάσιμο, πετάει όμως την μπάλα έξω. Τρίποντο άστοχο από τον Αρμόνη. Rebound. Πανταζής με την μπάλα έξω στο τρίποντο, είναι ακίνδυνος εκεί. Ο Αρμόνης για σουτ 3 πόντων στη λήξη του χρόνου. Είναι airball ούτως ή άλλως, λίγη και ο χρόνος. Δεν πρόλαβε η κατοχή στους Polo Nuggets με τον ανάργυρο το Ρούσο να κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει σε οργανωμένη άμυνα οι Polo Nuggets τώρα. Ο Νάργυρος προσπαθεί να βρει τη διέξοδο για να περάσει μέσα, κλείνεται. Αμυντικό φάουλ δίνουν στον Σταύρο τον Καρίκα, ο οποίος διαμαρτύρεται. Νομίζω και εγώ ότι έχει δίκιο λίγο που πρόσεξε τη φάση.
Επαναφορά για τους Πολωνάγκετς. Η φάση συνεχίζεται. Ο Αρμόνης πετάγεται γρήγορα και κλέβει την μπάλα. Φεύγει στον ευνηδιασμό. Στο lay-up, αστοχή στο lay-up όμως και ο Μπαρμπαλιάς μαζεύει το μακρινό rebound και φεύγουν γρήγορα οι Πολωνάγκετς, αλλά έχουν επιστρέψει ήδη coming soon. Πάλι σε οργανωμένη άμυνα οι Πολωνάγκετς με τον Αντεμισάρη τον Άρη, τον Ρούσο τον Μιχάλη τώρα προσπαθεί να περάσει μέσα ένα δίποντο που θα κάνει κοντό σουτ. Θα μαζέψει ο Αχιλλέας τον Παπά στο rebound, θα περάσει τον Αρμόνη, ο Αρμόνης μόνος του με την μπάλα, πάνω στο πόδι του Πανταζή η μπάλα. Έχουμε εκεί πέρα κάτω, έχουμε ένα τζάμπολ. Ο Μπαρμπαλιάς με τον Νταλαγιώργο εκεί πέρα διεκδίξαν την μπάλα κάτω στο παρκέ. Πέσανε εκεί δύο. Η μπάλα όμως είναι κατοχή για τους coming soon. Το βελάκι είναι για τους coming soon. Άρα η κατοχή και η επίθεση είναι για τους coming soon. Ο Χαρίκας πάλι σε ένα μπάσιμο, άστοχο lay-up, ο Ρούσος με το 21, ο Μιχάλης θα μαζέψει το rebound. Ο Ανάργυρος ο Ρούσος με το 88 τώρα στην επίθεση. Ένα μπάσιμο, την μπάσα στον Ανδρέα τον Αντεμισάρη, δίποντο εύστοχο. Ωραίο χουκ εκεί πέρα ο Αντεμισάρης ο Ανδρέας. Ένα ωραίο δίποντο για τους Πολωνάγκετς. Ο Πάμπης ο Αρμόνης τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για τους coming soon με τον Καρίκα, τον Σταύρο. Νταλαγιώργος από την απέναντι πλευρά η μπάλα, στον Πανταζή τον Σπύρο, ο οποίος δεν ξέρει να κάνει με την μπάλα, την δίνει στον Καρίκα. Ο Καρίκας μία λάθος πάσα με επέμβαση του Ρούσου του Μιχάλη, η μπάλα θα βγει έξω και έχουμε κατοχή των coming soon με 6 δευτερόλεπτα όμως σε δικαίωμα επίθεσης. Μακρινό τρίποντο από τον Νταλαγιώργο, άστοχο, rebound ο Αντεμισάρης, ευνηδιασμός Μπαρμπαλιάς. Την μπάλα στον Μιχάλη τον Ρούσο και έχουμε φάουλ από τον Καρίκα. Και λογικά πάμε σε δύο βολές εκεί πέρα. Πολύ γρήγορος ευνηδιασμός, πολύ ωραία και η πάσα του Μπαρμπαλιά εκεί πέρα στον Μιχάλη τον Ρούσο, ο οποίος θα πάει στις βολές. Θα πάει στις δύο βολές. Ρούσος Μιχάλης, κοντό το σουτ. Ίσα που βρήκε το Στεφάνι η βολή αυτή. Πάμε στην δεύτερη βολή λοιπόν και η βολή δεύτερη είναι εύστοχη από τον Ρούσο τον Μιχάλη. Το νούμερο 21 και στην επίθεση τώρα η coming soon. Με τον Αρμόνη, με τον Καρίκα σε σου τριών πόντων. Δεν ευστοχή, rebound όμως ο Αχιλλέας ο Παπάς τον Αρμόνη. Έχει διακόψει το παιχνίδι ο κύριος Παπαδημητρόπουλος, ο ένας εκ των δύο διαιτητών. Στο παιχνίδι έχουμε αλλαγή, ο Μιχάλης ο Πίτρος στη θέση του Αχιλλέα του Παπά. Επαναφορά από τον Πανταζή στον Αρμόνη, ο Αρμόνης με την μπάλα στον Νταλαγιώργο. Ο Νταλαγιώργος θα δώσει την μπάλα στον Καρίκα, ο οποίος θα προσπαθήσει να σουτάρει για δύο πόντους και θα πάρει το φάουλ και θα πάει για άλλη μία φορά στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχουμε time out. Time out λοιπόν και διακοπή στο παιχνίδι. Αρχίζει λοιπόν το παιχνίδι και πάλι, coming soon με τους Πολωνάγκετς. 6:35 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, στις βολές είναι ο Σταύρος ο Καρίκας για δύο βολές. Άστοχο στην πρώτη ο Σταύρος ο Καρίκας με το νούμερο 4, δεν μας έχει συνηθίσει στο να χάνει ελεύθερες βολές. Η δεύτερη βολή είναι μέσα λοιπόν. 12-14 το σκορ, 6:32 πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου και ο Μπαρμπαλιάς ο Γιώργος κατεβάζει για τους Πολωνάγκετς. Κάνει μια προσποίηση εκεί πέρα, θα βγάλει στον Αντεμισάρη τον Ανδρέα, ο Αντεμισάρης ο Άρης τώρα με την μπάλα, βγάζει στον Ανάργυρο τον Ρούσο, ο Μπαρμπαλιάς και πάλι χαμηλά, κακή πάσα εκεί πέρα, θα σώσει όμως ο Μιχάλης ο Ρούσος, άστοχο τρίποντο από τον Ανάργυρο τον Ρούσο, το rebound ο Πανταζής δίνει στον Αρμόνη, οι ομάδες τρέχουν τώρα, ο Αρμόνης θα κλειστεί εκεί και θα γυρίσει την μπάλα στο Φύτρο, ο Φύτρος τον Ντούσμανι έξω στον Άρη με το νούμερο 8.
Ο Αρμόνης πάλι από την απέναντι πλευρά, πάλι με, παίζουν με τον Τούσμανι. Άστοχος ο Τούσμανις, rebound ο Αντεμισάρης, ο Ανδρέας και φεύγει στον ευνηδιασμό για τους Holo Nuggets. Γρήγορη επιλογή, ένα κακό σουτ από τον ανάργυρο το Ρούσο, airball. Στο rebound όμως ο Άρης ο Αντεμισάρης, ο Μπαρμπαλιάς τώρα, ο Αντεμισάρης, βήματα του Αντεμισάρη του Ανδρέα και κατοχή για τους Coming Soon με το 4 στην επαναφορά ο Σταύρος ο Καρίκας για τον Αρμόνι. Ο Κουσμανής ο Άρης θα δώσει στον Πανταζή το Σπύρο που σήμερα δεν έχει φανεί καθόλου. Ένα ωραίο όμως το οποίο δεν θα καταλήξει μέσα. Μιχάλης Πίτρος στο rebound και εύκολο δίποντο. Το 14-14 το σκορ με τον ανάργυρο το Ρούσο σε ρόλο οργανωτή για τους Holo Nuggets. Άρης Αντεμισάρης. Λάθος, δεν το αντιλαμβάνεται κανείς εκεί πέρα. Τελευταία στιγμή πέντε την μπάλα ο Ρούσος ο Μιχάλης και αλλάζουν την μπάλα τώρα οι Nuggets στον ανάργυρο το Ρούσο, ο οποίος θα βάλει εύκολο hook και δύο πόντους για τον ανάργυρο το Ρούσο. 16-14 μπροστά και πάλι Holo Nuggets. Coming soon με τον Αρμόνι. Τούσμανις. Πάλι στον Αρμόνι που είναι κοντά στο καλάθι. Εκεί πέρα έχουμε ένα φάουλ του Άρη, του Αντεμισάρη, το οποίο χωράει συζήτηση. Ο Άρης ο Αντεμισάρης λέει ότι ακούμπησε μπάλα. Αντίθετη άποψη των διαιτητών. Στις βολές ο Μπάμπης ο Αρμόνης. Για δύο βολές λοιπόν, εύστοχος στην πρώτη βολή, το νούμερο 16, τον Coming Soon, το playmaker. Ο νεαρός αστέρας θα λέγαμε τον Coming Soon, ένα πολύ καλό playmaker της διοργάνωσης. Εύστοχη και η δεύτερη βολή για τον Μπάμπη τον Αρμόνι. Και επαναφορά για τους Holo Nuggets. 16-16 το παιχνίδι. Είμαστε και πάλι στην ισοπαλία. Ανάργυρος Ρούσος με το 88. Τον κλείνει καλά ο Μπάμπης ο Αρμόνης. Πολύ καλή άμυνα. Ρούσος Μιχάλης, ανάργυρος Ρούσος. Άστοχο δίποντο. Καρίκα στο rebound. Φεύγει γρήγορα στον Αρμόνη. Ο Αρμόνης θα σταματήσει εκεί. Θα κάνει όμως το λάθος. Ο ανάργυρος ο Ρούσος θα κλέψει την μπάλα. Ο ανάργυρος ο Μιχάλης. Το πόδι του Αντεμισάρη του Άρη έγινε ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Ο Καρίκας αστοχή σε lay-up, φεύγει πάλι ο Holo Nuggets με τον Ανδρέα τον Αντεμισάρη, άστοχο δίποντο, rebound του ανάργυρου του Ρούσου, πολύ γρήγορο το παιχνίδι. Ο Άρης ο Αντεμισάρης είναι έξω στο τρίποντο τώρα λοιπόν με την μπάλα. Θα προσπαθήσει να διεισδύσει, δίνει στον ανάργυρο το Ρούσο, κακό σουτ, airball. Την εκνοεί ο Ρούσος ο Μιχάλης, rebound και επιτόπου καλάθι, σηκώθηκε μόνος του και έβαλε το καλάθι ξανά μπροστά για δύο πόντους. 18-16 λοιπόν οι φιλοξενούμενοι. Ο Καρίκας με την μπάλα, ο Μπάμπης ο Αρμόνης ζυγίζει την μπάλα, μακρινό τρίποντο άστοχο, Πανταζή στο rebound, επαναφέρει όμως λάθος στα χέρια του ανάργυρου του Ρούσου, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ. Έχουμε time out, μικρή διακοπή από το κλειστό της Σαντορίνης. Λήξη του time out, έχουμε επαναφορά. Η μπάλα στα χέρια του κύριου Πεταλωτή, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά για να συνεχιστεί το παιχνίδι. 3 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, ο ανάργυρος ο Ρούσος και πάλι με την μπάλα. Τον έχει κλείσει καλά ο Τούσμανης εκεί πέρα. Δεν μπορεί να περάσει. Δίνει στον Ρούσο τον Μιχάλη και πάλι αλλάζουν οι δύο παίκτες. Πάει να κάνει τον drive. Θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ ο ανάργυρος ο Ρούσος. Έχει αρκετά κερδισμένα φάουλ σήμερα ο ανάργυρος. Δεν μπορούν να το σταματήσουν εύκολα οι αντιπαλοί του. Και θα βρεθεί στις βολές. Για δύο βολές ο ανάργυρος ο Ρούσος. Εύστοχος στην πρώτη. Ένας πολύ καλός παίκτης του πρωταθλήματος με συμμετοχή σε πολλές ομάδες. Άστοχος στη δεύτερη, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Ο Τούσμανις θα κατεβάσει την μπάλα μετά το rebound. Ο
Πάντα. Ο Αρμόνης, ο Φίτρος είχε πριν. Κάνει λάθος ο Αρμόνης και φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό στο lay-up. Ο ανάργυρος ο Ρούσος, πολύ καλός κλέψιμο και φεύγει αμέσως στον ευνηδιασμό για να διώξει την ομάδα του στο 21-16 και να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο. Καλή άμυνα και από τον ανάργυρο το Ρούσο. Ο Νταλαγιώρος θα βγάλει στο Φίτρο τον Μιχάλη, ένα κοντό σουτ, προσπάθησε ο Φίτρος ο Μιχάλης. Έχουμε μία διακοπή εκεί. Έχει χτυπήσει ο Μπάμπης ο Αρμόνης στο κεφάλι. Επαναφορά έχουμε απ' έξω για τους coming soon με 5 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Έχουν 5 δευτερόλεπτα λοιπόν στην επαναφορά η coming soon με τον Τούσμανι εκεί. Βλέπει τον Μιχάλη τον Φίτρο, κακό γύρισμα και ο Φίτρος. Στο Τούσμανι ένα τρίποντο απελπισίας εκεί πέρα. Ένα τρίποντο εκπνοής θα λέγαμε απελπισίας, η μπάλα δεν έφτασε καν. Η μπάλα για τους Polo Nuggets. Με τον ανάργυρο το Ρούσο σήμερα σε χρέη οργανωτή. Ένα fadeaway, άστοχο, rebound ο Νταλαγιώργος και κατέβασμα, κατεβάζει και την μπάλα για τον coming soon και θα δώσει την μπάλα για τον Αρμόνη. Ο Αρμόνης πήγε να σκεφτεί κάτι καλό, δεν τον κατάλαβε εκεί πέρα ο Λευτέρης ο Φίτρος και έγινε το λάθος για τους coming soon. Επαναφορά λοιπόν και πάλι για τους Polo Nuggets η μπάλα με τον ανάργυρο τον Ρούσο με το νούμερο 88 να δίνει στον Άρη τον Αντεμισάρη. Ο Μπαρμπαλιάς στο τρίποντο, ο Αντεμισάρης, ο Ανδρέας εκεί πέρα με την μπάλα, τρίπλες πολλές βλέπουμε, δεν αλλάζει η χέρια η μπάλα. Ο ανάργυρος τώρα πάλι στον Αντεμισάρη τον Ανδρέα. Ένα τρίποντο, κακό τρίποντο, rebound ο Μιχάλης ο Φίτρος. Θα δώσει στον Αρμόνη με τα πόδια όμως ο Άρης ο Αντεμισάρης. Θα βγάλει την μπάλα έξω, κατοχή και πάλι για τους coming soon με ανανέωση χρόνου. Έχουμε μια αλλαγή, θα βγει από το παιχνίδι ο Μιχάλης ο Φίτρος με το 1, θα μπει με το 10 ο Αχιλλέας ο Παπάς, η πέτρα του σκανδάλου. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Τούσμανης. Ο Άρης είναι ένας πολύ καλός παίκτης που σήμερα έχει συγγύσει. Ο Μπάμπης θα διεισδύσει. Γνώριμη κίνηση για τον Μπάμπη τον Αρμόνη. Άλλο ένα δίποντο στη φαρέτρα του σήμερα. Πολύ καλό σήμερα ο Μπάμπης ο Αρμόνης. Ο ανάργυρος ο Ρούσος στην απέναντι όχθη. Θα δώσει τον Μπαρμπαλιά. Λάθος από τον Μιχάλη τον Ρούσο. Θα υποκύψει σε βήματα εκεί πέρα και κατεβάζει ο Αρμόνης γρήγορα την μπάλα, θα τρέξει λίγο τους coming soon. Ένα άστοχο δίποντο και rebound από τον Λευτέρη το Φίτρο για τους coming soon. Λάθος του Αχιλλέα του Παπά. Εδώ έχουμε γρήγορη φάση, κλέψιμο από τον Ρούσο τον Μιχάλη με το νούμερο 21 και αντιαθλητικό φάουλ. Και η μπάλα για τους Polo Nuggets που θα πάνε στις βολές από αυτό το αντιαθλητικό φάουλ. Θα έχουμε λοιπόν δύο βολές. Άστοχη πρώτη από τον Μιχάλη τον Ρούσο με το νούμερο 21 για τους Polo Nuggets. Δεύτερη βολή, εύστοχη, πολύ καλή δεύτερη βολή. Μπήκε άνετα. 22-18 το σκορ με τη δεύτερη βολή και κατοχή και πάλι για τους Polo Nuggets. Επαναφορά από τον Αντεμισάρη στον Μιχάλη τον Ρούσο, στον ανάργυρο τον Ρούσο. Μπερδεύτηκαν λίγο εκεί πέρα, κακή πάσα εκεί πέρα, αλλά την διόρθωσαν οι παίκτες των Polo Nuggets. Κακό σουτ από τον ανάργυρο τον Ρούσο, άστοχο το σουτ. Κακή επιλογή εκεί πέρα, άστοχο lay-up, αλλά πολύ κακή επιλογή, βεβαιασμένη από τον Λευτέρη τον Φίτρο. Θα κατεβάσουν την μπάλα τώρα οι Polo Nuggets με τον γρήγορο playmaker του τον ανάργυρο τον Ρούσο τώρα. Μπαρμπαλιάς στο τρίποντο, έξω γυρίζουν την μπάλα, δεν θα επιχειρήσουνε. Πάλι ο Αντεμισάρης ο Ανδρέας, ένα hook εκεί πέρα στην εκπνοή
της περίοδου. Ένα εύστοχο δίποντο για τους Portland Nuggets, οι οποίοι ανεβάζουν τη διαφορά στο 18-24 υπέρ των Portland Nuggets και έχουμε διακοπή για το ημίχρονο. Τέλος λοιπόν πρώτου ημιχρόνου με τους Portland Nuggets και τον Άρη τον Αντεμισάρη εκεί πέρα να μας κοιτάζει. Διακοπή από το κλειστό της Σαντορίνης. Έναρξη λοιπόν δευτέρου ημιχρόνου από το κλειστό, από το γήπεδο δάπος της Σαντορίνης. Η μπάλα στα χέρια του Κώστα Παπαδημητρόπουλου, του πρώτου διαιτητή της αναμέτρησης. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Χάρης Πεταλωτής. Στην επίθεση λοιπόν οι Portland Nuggets που προηγούνται στο παιχνίδι με 24-18. Μπαρμπαλιάς στον Αντεμισάρη τον Ανδρέα, στον Μιχάλη τον Ρούσο που θα περάσει. Ένα ωραίο drive, θα στοχίσει όμως ο Λευτέρης ο Φύτρος στο rebound, τον Καρίκα. Ο Καρίκας θα κατεβάσει ο Σταύρος, σταματάει όμως ο Μιχάλης ο Φύτρος, ένα άστοχο σουτ. Αντεμισάρης Ανδρέας στο rebound, κατεβάζει και ο ίδιος την μπάλα για τους Portland Nuggets στον Μπαρμπαλιά, στον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά που θα κάνει ένα drive. Ένα ωραίο μπάσιμο με ταμπλό και εύστοχο καλάθι στο 26-18 λοιπόν. Οι Portland Nuggets που κατεβαίνουν με πολλές ελλείψεις σήμερα, θα πρέπει να το πούμε και αυτό. Η coming soon με το Λευτέρη τον Φύτρο να αστοχεί, rebound ο Μπαρμπαλιάς και κατεβάζει και την μπάλα ο ίδιος. Θα κατεβάσει την μπάλα, θα περάσει στον Αντεμισάρη να γίνει μια αλλαγή εκεί πέρα. Θα ξεκουραστεί λίγο ο Μπαρμπαλιάς, θα ξαναπάρει την μπάλα. Γυρίζουν όμως την μπάλα οι παίκτες των Portland Nuggets. Και πάλι 1-2, γυρίζουν την μπάλα. Δίνει πάλι ο Μπαρμπαλιάς στον Αντεμισάρη. Παίξαν οι δυο τους με την μπάλα σε αυτή την επίθεση. Άστοχο σούτ από την παρέα του Μπαρμπαλιά όμως. Rebound από τον Ντουσμάνι και φεύγουν οι coming soon στον ευνηδιασμό αυτή τη στιγμή. Θα κάνει ωραίο μπάσιμο, ωραίο drive ο Καρίκας, αλλά θα αστοχίσει. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Σταύρος ο Καρίκας να αστοχεί σε διείσδυση μόνος του στο lay-up. Και οι Portland Nuggets και πάλι σε μια οργανωμένη επίθεση εναντίον των coming soon. Ο Μπαρμπαλιάς στον Ρούσο, ο Ρούσος στον Μπαρμπαλιά. Ο Μπαρμπαλιάς με την μπάλα στον Μιχάλη τον Ρούσο. Ένα ωραίο σούτ αλλά θα αστοχίσει. Η μπάλα λοιπόν θα πάει για τους coming soon, γιατί βγήκε έξω, ήταν άστοχο το σούτ, έληξε και ο χρόνος και ο Καρίκας λοιπόν θα κατεβάσει την μπάλα για τους coming soon. Στον Τούσμανι τον Άρη με το νούμερο 8 θα προσπαθήσει να μπει μέσα, θα κοπεί όμως, θα βγάλει την μπάλα έξω στον Καρίκα, ο Καρίκας στον Φύτρο, τον Λευτέριο Φύτρος, στον Μιχάλη τον Φύτρο, άστοχο σούτ από τον Μιχάλη τον Φύτρο και φεύγει μόνος του στον ευνηδιασμό με το 21. Θα κάνει βήματα όμως ο Ρούσος ο Μιχάλης, μπορεί και να ήταν μεταφορά μπάλας εκεί. Επαναφορά της μπάλας λοιπόν μετά το λάθος των Portland Nuggets για τους coming soon. Με τον Καρίκα τον Σταύρο θα προσπαθήσει να μπει μέσα, θα βγάλει όμως έξω το τρίποντο. Γυρίζει μπάλα από τους coming soon με τον Ντουσμάνι στον μπάσιμο. Ωραίο drive, ωραίο lay-up εκεί πέρα από τον Άρη τον Ντουσμάνι και δύο πόντους για τους coming soon για να πάμε στο 20-26, να μειώσουν οι coming soon τη διαφορά λίγο στους 6 πόντους, 7-13 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Ρούσος ο ανάργυρος ένα σουτ, δεν είναι καλό το σουτ αλλά η μπάλα και πάλι για τους Portland Nuggets. Άστοχος ο ανάργυρος ο Ρούσος με το 88 στην επίθεση αυτή. Ο Άρης ο Αντεμισάρης ένα σουτ, ο Ντόκι αυτό άστοχο, rebound από τον Ντουσμάνι τον Άρη, δεν ξέρει τι να κάνει με την μπάλα, θα την περάσει όμως τον Καρίκα στο κέντρο του γηπέδου. Ο Καρίκας θα κάνει διείσδυση, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και πάλι άστοχος το λέει από Καρίκας, ο οποίος θα κάνει φάουλ, ο οποίος θα κόψει την επίθεση, θα πάει να διαμαρτυρηθεί αυτή τη στιγμή όμως τον πρώτο διαιτητή, φλερτάροντας ίσως για μια τεχνική ποινή εκεί πέρα. Όχι, θα δώσει αλλαγή λοιπόν ο Κώστας Παπαδημητρόπουλος, ο διαιτητής. Έξω ο Σταύρος ο Καρίκας, θα μπει ο Μπαπής ο Αρμόνης και πάλι στο παιχνίδι. Λίγο να ηρεμήσει εκεί πέρα ο Σταύρος, ο Καρίκας. Ο Μπαρμπαλιάς τώρα με την μπάλα.
Ο Ανδρέας ο Δεμισάρης, βήματα, καθαρά βήματα. Έχει δίκιο εδώ πέρα ο ρεφερί. Τα είδε πολύ γρήγορα και τα σφύριξε. Και η κατοχή τώρα θα περάσει στους Coming Soon. Με τον Λευτέρη τον Φίτρο να περνάει στον Αρμόνι. Και ο Αρμόνις στον Άρη τον Ντουσμάνι. Ντουσμάνι στο Μπάμπι τον Αρμόνι που είχε μείνει για λίγο έξω. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Ένα σούτ από τον Μιχάλη τον Φίτρο. Άστοχο, γίνε παραλίγο να γίνει εκεί το λάθος. Το μπέρδεμα από τους Πολωνάγκετς. Αλλά σώθηκε η μπάλα. Πάλι πάει να γίνει το λάθος. 10 δευτερόλεπτα πριν να λήξει ο χρόνος. Ο Ρούσος Πανάργυρος τώρα με την μπάλα θα προσπαθήσει να διεισδύσει. Να λοιπόν το λάθος. Λάθος πάσα του Ανάργυρου του Ρούσου. Καθώς έδωσε την μπάλα στον Μιχάλη τον Ρούσο, ο οποίος περπατούσε πάνω στην γραμμή. Γρήγορα θα περάσει ο Αρμόνης. Θα περάσει τον Μιχάλη τον Φίτρο, ο οποίος θα κάνει λάθος πάσα, θα προσπαθήσει να βρει κάποιον άλλο συμπαίκτη, το οποίο όμως δεν ήταν ποτέ εκεί. Και επαναφορά λοιπόν για τους Πόλο Νάγκετς στο κατέβασμα της μπάλας ο Ανδρέας ο Αντεμισάρης με το νούμερο 20 λοιπόν. Για να δούμε τα παιδιά των Πόλο Νάγκετς τώρα. Ο Μπαρμπαλιάς με την μπάλα, ο Γιώργος ο Μπαρμπαλιάς, ο μια πολύ κακή επιλογή για τον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά. Ίσως η κούραση αυτή τη στιγμή να μιλάει. Ο Γιώργος ο Μπαρμπαλιάς εκεί πέρα πέταξε την μπάλα πάνω στο χρονόμετρο και γυρίζει λοιπόν στο παιχνίδι την μπάλα ο Πάπης ο Αρμόνης, το πλήμι και το coming soon. Θα διεισδύσει, θα του κρατήσει λίγο το χέρι εκεί πέρα ο Αντεμισάρης ο Ανδρέας, ο οποίος διαμαρτύρεσε στο διαιτητή, ο οποίος του έχει καταλογίσει το φάουλ. Τέλος από τις διαμαρτυρίες, αποχωρήσει από εκεί ο παίκτης, δεχόμενος το φάουλ. Και σε ελεύθερες βολές θα πάει ο Μπάμπης ο Αρμόνης, το νούμερο 16. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Μπάμπης ο Αρμόνης. Ο παίκτης που κρατάει σήμερα τους coming soon στο παιχνίδι. Δεύτερη βολή εύστοχη, που δεν κουνήθηκε ούτε το δικτάκι. Στο 22-26 λοιπόν μειώνουν οι coming soon. Οι Πόλο Νάγκετς στην επίθεση με τον Μπαρμπαλιά και τον Αντεμισάρη τον Άρη. Ένα ωραίο σουτ, ένα γλυκό σουτ από τον Άρη τον Αντεμισάρη και δύο πόντους για τους Πόλο Νάγκετς. Είναι βούτυρο στο ψωμί του εκεί πέρα του Άρη του Αντεμισάρη αυτή η θέση. Ο Μπάμπης θα κλειστεί ο Αρμόνης εκεί πέρα, θα βγάλει στον Τουσμάνι άστοχο τρίποντο, rebound εκεί πέρα, rebound το Αρμόνης λοιπόν εκεί, ξαναπροσπαθεί για δεύτερο σουτ, ο οποίος θα πάρει φάουλ αυτή τη φορά και θα πάει στις γραμμές των ελευθέρων βολών. Έχουμε πάλι φάουλ, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ανακόψουν εύκολα τον Μπάμπι τον Αρμόνη σήμερα οι Πόλο Νάγκετς. Έχει πάρει πάρα πολλά φάουλ από τους αντιπάλους του. Είναι όντως ένας πολύ δύσκολος παίκτης, δεν μπορεί να κλειστεί εύκολα. Διεισδυτικός, πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μπάμπης ο Αρμόνης. Εύστοχος λοιπόν στην πρώτη βολή, μειώνει στο 23-28. Κοντή δεύτερη βολή δεν θα φτάσει, ίσα φτάνει το Στεφάνι, παραμένει το 23-28, οι Πόλο Νάγκετς rebound και κατεβαίνουν για μια νέα επίθεση με τον Ανάργυρο το Ρούσο με το νούμερο 88. Ισοργανωμένη λοιπόν επίθεση οι Πόλο Νάγκετς, ο Αντεμισάρης, ο Άρης, τον Μιχάλη το Ρούσο, διστάζει για τρίποντο, κοντός ούτε και ίσως και μια μικρή αλλίωση στο σούτο Αντεμισάρη. Πέφτουν κάτω οι παίκτες, ο Λευτέρης, ο Φίτρος κέρδισε την μπάλα από κάτω, έδωσε στον Ταλαγιώργο, στον Αρμόνη που έχει τώρα την μπάλα. Κατεβαίνουν και οι υπόλοιποι παίκτες, ο Μιχάλης, ο Φίτρος με την μπάλα, ο Ταλαγιώργος. Γυρίζουν πολύ γρήγορα οι coming soon, τελειώνει ο χρόνος. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Μιχάλη, το Φίτρο με το νούμερο 1. Άλλο ένα καλάθι για τους coming soon, στο 25-28 μειώνεται η διαφορά στους 3 πόντους λοιπόν. Και έχουμε νέα επίθεση για τους Πόλο Νάγκετς με τον Άρη, τον Αντεμισάρη, δίνοντας τον Ανάργυρο τον Ρούσο. Ο Μιχάλης ο Ρούσος εξεπαπής θα αστοχίσει. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα ο Ανδρέας ο
Τώρα την μισάρισε εκεί πέρα και έχουμε κατοχή για τους coming soon και πάλι. Νέο φάουλ λοιπόν υπέρ του τέτοιου coming soon και υπέρ του Μπάμπι του Αρμόνι. Έχουμε time out λοιπόν, μια μικρή διακοπή στο 25-28, οι Polo Nuggets μπροστά, 3:50 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Έχουμε time out, διακοπή στο παιχνίδι. Λήξη του time out, επιστρέφουμε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Θα παίξω η μπάλα. Με το κερδισμένο φάουλ για τους coming soon. Ο Νταλαγιώργο σε τρίποντο. Πολύ άστοχο από τον Θοδωρή τον Νταλαγιώργο. Προσπάθεια για κλέψιμο από τον Μιχάλη τον Φίτρο. Δεν βγήκε. Η πολύ γρήγορη Polo Nuggets. Κερδίζει ο Μιχάλης ο Ρούσος ένα πάρα πολύ έξυπνο φάουλ εκεί πέρα πάνω στη διείσδυση. Και θα πάει στις ελεύθερες βολές με το νούμερο 21 λοιπόν ο Μιχάλης ο Ρούσος. Ένας παίκτης που έχει παίξει πάρα πολύ καλά σήμερα. Οι Polo Nuggets είναι πάρα πολύ καλοί, άστοχη πρώτη βολή, είναι πολύ καλοί οι Polo Nuggets. Παρόλο που έχουν κατέβει μόνο με 5 παίκτες. Εύστοχη δεύτερη βολή από τον Μιχάλη τον Ρούσο και πάλι μπροστά. Με 4 πόντους το 29-25, οι Polo Nuggets, ο Άρης ο Τούσμανης με την μπάλα τώρα που κατεβαίνει με τον Αρμόνι σε θέση 2 πλέον. Προσπαθεί να κάνει τον πάσιμο, άστοχο το σουτ, παλεύει για το rebound, δεν θα το καταφέρει να το πάρει. Επιστρέφουν πίσω οι coming soon, η επίθεση λοιπόν τώρα για τους Polo Nuggets, σε οργανωμένη επίθεση με τον Αντρέα τον Αντεμισάρη. Ο ανάργυρος ο Ρούσος με την μπάλα τώρα. Στον Μιχάλη τον Ρούσο, ο ανάργυρος ο Ρούσος και πάλι με την μπάλα. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, ο Ανδρέας ο Αντεμιχάρης. Λήξη χρόνου, ακούμε την κόρνα της γραμματείας. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των Polo Nuggets, δεν πρόλαβα να εκδηλώσουν επίθεση. Και η κατοχή για τους coming soon και πάλι με τον Μιχάλη τον Φίτρο να δίνει στον Μπάμπι τον Αρμόνι. Ο Αχιλλέας ο Παπάς με την μπάλα στον Τούσμανι, ο Τούσμανις ένα ωραίο σουτ, δίποντο, 27-29, μειώνουν οι coming soon και προσπαθούν να μπουν στο παιχνίδι. Να λοιπόν που το παιχνίδι θα γίνει ντέρμπι σε λίγα λεπτά. Αν οι coming soon ευτοχή στην επόμενη επίθεση, για να δούμε λοιπόν τους Polo Nuggets πάλι καθυστερούν να εκδηλώσουν την επίθεση. Ο ανάργυρος ο Ρούσος με την μπάλα, περνάει στον Αντεμισάρη, περνάει πολλή ώρα, δεν τα καταφέρουν στα τρία δευτερόλεπτα, θα χαθεί επίθεση. Ο Μπάμπης ο Αρμόνης θα τρέξει την μπάλα, θα τρέξει τους coming soon. Τρίποντο άστοχο από τον Τούσμανι, rebound από τον Αρμόνη. Πολύ γρήγορο το παιχνίδι, Τούσμανης και πάλι. Έχει πέσει ο Ανδρέας ο Αντεμισάρης κάτω, θα σηκωθεί όμως είναι εντάξει. Θα συνεχίσουν το παιχνίδι, ο Αχιλλέας ο Παπάς, δίποντο θα το χάσει. Ο Άρης ο Αντεμισάρης ο rebound δίνει στο Μιχάλη το Ρούσο, ο οποίος θα φύγει και θα σταματήσει, θα περιμένει και τους συμπαίκτες του για να βγουν στην επίθεση όλοι μαζί οργανωμένα, ο Μπαρμπαλιάς τον Αντεμισάρη. Ο Αντεμισάρης ο Άρης γυρίζει, θα κάνει ένα μπάσιμο ωραίο, θα δώσει στο Μιχάλη το Ρούσο. Θα πάρει φάουλ λοιπόν ο Μιχάλης ο Ρούσος. Για να δούμε λοιπόν το φάουλ αν είναι ψηλά ή χαμηλά. Αν θα πάει στις βολές ο Μιχάλης ο Ρούσος με το νούμερο 21 ή αν η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Νομίζω πάμε στις βολές, ναι. Έχει στηθεί στις βολές ο Μιχάλης ο Ρούσος για άλλη μια φορά. Πολύ κοντό το σουτ. Airball αυτή τη φορά από τον Μιχάλη το Ρούσο. Εύστοχη όμως η δεύτερη. Και έχουμε είμαστε στο 30-27 για τους Polo Nuggets, 1:27 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου με τον Καρίκα αυτή τη φορά στο παιχνίδι, που, με την είσοδο του Καρίκα στο παιχνίδι, ο Μιχάλης ο Φίτρος, κοντό σουτ στο Στεφάνι, πανταχού παρών ο Άρης ο Αντεμισάρης σήμερα με το νούμερο 0, μόνο 0 δεν είναι βέβαια σήμερα, έτσι. Είναι ο άνθρωπος που κρατάει τους Polo Nuggets πολύ ψηλά σήμερα ο Άρης ο Αντεμισάρης στο παιχνίδι. Και πάλι κάτω από το καλάθι μόνος του, εξ επαφής το χάνει. Το χάνει αυτή τη φορά, τον πούλησε λίγο η μπάλα εκεί πέρα.
Και οι Κάμιξουν κατεβαίνουν με τον Τούσμανι, ο οποίος κάνει ένα σουτ, το χάνει. Ο Ρούσο στο rebound, ο Μιχάλης με το νούμερο 21, στον ανάργυρο το Ρούσο. Μπάσιμο, fade away, θα το χάσει όμως, θα στοχίσει rebound. Ο ίδιος παίρνει την μπάλα και ηρεμεί λίγο το παιχνίδι. Δεν τους βγήκε ο εκνηδιασμός τους Πόλο Νάγκετς αυτή τη φορά. Ο Μπαρμπαλιάς, ο Ρούσος, ο Μιχάλης, ο Αντεμισάρης, ο Μπαρμπαλιάς και πάλι ο Ρούσος, ο Ανάργυρος, μακρινό τρίποντο, άστοχο στη λήξη, αλλά παίρνουν το rebound με τον Άρη τον Αντεμισάρη που είναι παντού σήμερα στο γήπεδο. Ο Αντεμισάρης, ο Ανδρέας τώρα έξω από το τρίποντο προσπαθώντας να οργανώσει την επίθεση για τους Πόλο Νάγκετς. Ο χρόνος τελειώνει, 8 δευτερόλεπτα, ο Ανάργυρος, ο Ρούσος, ένα κακό σου την εκνοή. Ο Ανάργυρος ο Ρούσος στην εκπνοή του χρόνου και κακό σουτ και δεν βρήκε η μπάλα ούτε καν το στεφάνι. Οι διαιτητές έδωσαν την μπάλα κατοχή στους Coming Soon λοιπόν για την επαναφορά για τα 4 δευτερόλεπτα στο 28-30. Η διαφορά υπέρ των Πόλο Νάγκετς. Έχουμε νέο time out, διακοπή από το κλειστό στάδιο της Σαντορίνης. Και πάλι στο κλειστό της Σαντορίνης, επαναφορά 4 δευτερόλεπτα, γρήγορη επίθεση πρέπει να κάνουν οι Κάμιξουν. Λάθος εκεί πέρα επαναφοράς του Νταλαγιώργου του Θοδωρή, πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος και ψύχρεμος για αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Πάλι λάθος μπαλιά, θα κλέψει ο Αντεμισάρης ο Ανδρέας, μακρινός του, παραλίγο να γίνει η ζημιά εκεί πέρα. Πολύ κακή επιλογή από τον Νταλαγιώργο τον Θοδωρή, που ευτυχώς υπάρχει άλλη μία περίοδος και δεν είναι κρίσιμο αυτό το λάθος. Λήξης τρίτης περίοδου στο 27-30 για τους Πόλο Νάγκετς. Διακοπή λοιπόν και πάλι, λήξη τρίτης περίοδου. Περιμένουμε λίγα λεπτά διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την τέταρτη και καθοριστική περίοδο για τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Coming Soon και Πόλο Νάγκετς. Πάμε για το τέταρτο δεκάλεπτο στο κλειστό της Σαντορίνης, στο Δάπος, για το τοπικό πρωτάθλημα της Σαντορίνης λοιπόν, για τη Σαντορίνη Μπασκετάκι League. Η Coming Soon στην επίθεση με τον Αχιλέα τον Παπά, δεν ξέρει να κάνει με την μπάλα, τη δίνει στον Καρίκα. Ο Νταλαγιώργος με την μπάλα. Τρίποντο ο Νταλαγιώργος με το καλημέρα. Για να δούμε, 30-30 και ισοπαλία. Το παιχνίδι έρχεται στα ίσα μετά από πάρα πολλή ώρα. Εκπληκτικό τρίποντο του Νταλαγιώργου πριν. Ο Ρούσος ο Ανάργυρος με τον Άρη τον Αντεμιτσάρη και τον Μπαρμπαλιά. Ο Μπαρμπαλιάς προσπαθεί να απαντήσει, όχι, κακό σουτ. Ο Ανδρέας, ο Αντεμισάρης, ο rebound και ωραίο hook εκεί πέρα. Δίποντο για τους Πόλο και πάλι μπροστά οι Πόλο Νάγκετς για 2 πόντους στο 32-30. Νταλαγιώργος με τον Καρίκα θα εναλλάξουν και τον Αρμόνι στην περιφέρεια. Είναι οι τρεις περιφερειακοί των Coming Soon με τον Νταλαγιώργο σε δίποντο. Δεν θα μπει μπάλα. Στο rebound παλεύει ο Πανταζής για τους Coming Soon. Το παίρνει Παλικαρίσια. Για τον Αρμόνι που παίζει με πλάτη εκεί πέρα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Αρμόνι. Φοβερό το καλάθι. Γυρίζει λοιπόν εκεί πέρα και βάζει στο καλάθι τον Ανάργυρο τον Ρούσο. Ο Ανάργυρος ο Ρούσο θα κατέβασει την μπάλα τώρα. Θα τον πιέσει ο Σταύρος. Πολύ ωραία άμυνα εκεί από τον Καρίκα. Θα περάσει ο Αντεμισάρης ο Άρης. Θα δώσει στον Μπαρμπαλιά. Ένα λάθος του Μπαρμπαλιά. Βήματα για τον Γιώργο τον Μπαρμπαλιά. Γρήγορη επαναφορά, να τους πιάσουν στον ύπνο, προσπαθούν οι Coming Soon τους Πόλο Νάγκετς. Ο Νταλαγιώργος με την μπάλα, μακριά από το καλάθι, στον Αρμόνι, κακό σουτ από τον Αρμόνι, θα πάρει ο ίδιος το rebound, θα βγάλει έξω την μπάλα, τρίποντο από τον Καρίκα! Τρίποντο από τον Καρίκα εκεί πέρα! Ο Σταύρος ο Καρίκας λοιπόν με μια βόμβα τριών πόντων θα πάει στο 35-32 τη διαφορά. Κακή επιλογή εκεί από τον Ρούσο τον Μιχάλη. Μπερδεύτηκε λίγο, του φύγει μπάλα από τα χέρια. Δεν μπορείς να συγκρατήσει και να κάνει κάτι καλύτερο εκεί πέρα. Είναι ένα λάθος για τους Πόλο Νάγκετς.
στο 35-32, 7:50 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου και το παιχνίδι παίρνει φωτιά. Μπροστά η coming soon αυτή τη φορά. Ο Καρίκα στη διείσδυση θα πετάξει έξω την μπάλα στον Νταλαγιώργο. Ο Νταλαγιώργος θα δίνει στον Πανταζή. Τρίποντο του Πανταζή. Εδώ κάτι γίνεται λοιπόν κυρίες και κύριοι. 38-32 συνεχόμενα απανωτά τα τρίποντα για τους coming soon. Πλέον αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση. Ένα drive εδώ πέρα προσπαθεί να κάνει ο ανάργυρος ο Ρούσος, ο οποίος θα πάρει φάουλ και θα πάει στις ελεύθερες βολές. Εδώ λοιπόν κάτι γίνεται στην τέταρτη περίοδο. Έχουμε πλήρης ανάκαμψη. Έχουμε μια μεταμόρφωση των coming soon με τρία τρίποντα συνεχόμενα. Εύστοχη ελεύθερη βολή από τον ανάργυρο το Ρούσο με το νούμερο 88. 38-33 μειώνει, χάνει την δεύτερη βολή, rebound, ο Λευτέρης, ο Φύτρος κάνει λάθος όμως και θα κλέψει και την μπάλα πολύ έξυπνα και χώθηκε ο μικροσκοπικός εκεί πέρα, ο Ανδρέας ο Αντεμισάρης και πήρε την μπάλα, κέρδισε και το φάουλ και δίνει ευκαιρία λοιπόν στην ομάδα του για νέα κατοχή, για νέα επίθεση λοιπόν για τους Polo Nuggets με τον ανάργυρο. Με το άργυρο το Ρούσο εκεί μπερδεύεται λίγο, τον πιέζουν βέβαια οι coming soon τώρα που παίζουν λίγο καλύτερη άμυνα. Κλέψιμο από τον Πανταζή, φεύγει στον ευνηδιασμό. Θα φύγει σαν βέλος εκεί όμως, θα τον κόψει ο ανάργυρος ο Ρούσος. Ίσως δεν τον περίμενε εκεί πέρα ο Σπύρος ο Πανταζής, θα τον προλάβει ο μικροσκοπικός playmaker των Polo Nuggets και θα τον σταματήσει παλικαρίσια. Επαναφορά για τους coming soon, Αρμόνης θα μπει μέσα, θα προσπαθήσει να κάνει τον drive όμως θα τον κόψει ο Μπαρμπαλιάς αντικανονικά με foul και η μπάλα είναι κατοχή για τους coming soon απ' έξω με τον Φύτρο, με το νούμερο 1, με τον Μιχάλη τον Φύτρο. Στον Ντάλα Γιώργο με το 19, ο Πανταζής περνάει απέναντι στην απέναντι πλευρά στον Αρμόνη, ο Αρμόνης στο λάθος, ο Αντεμισάρης, ο Άρης πετάγεται, κλέβει την μπάλα και φεύγει στον ευνηδιασμό. Καθαρά εκεί ο Νταλαγιώργος, θα βάλει το χέρι και θα κόψει την μπάλα και θα κλέψει. Καθαρά ο Μπαρμπαλιάς, απ' την άλλη πλευρά νέο κλέψιμο, δεν προλαβαίνουμε τα κλεψίματα εδώ πέρα. Κερδισμένο φάουλ από τον Άρη Αντεμισάρη, από την προσποίηση αυτή που κάνει λίγο στον αέρα και πήρε έξυπνα το φάουλ εκεί πέρα και θα πάει στις ελεύθερες βολές. Δεν προλάβαμε τις δύο απανωτές επιθέσεις με διαδοχικά κλεψίματα και για τις δύο ομάδες. Όχι, εκεί πέρα η μπάλα για τον Άρη τον Αντεμισάρη δεν του κάνει το χατήρι. Στη δεύτερη φωλή σφύριγμα των διαιτητών, σφύριγμα του κύριου Παπαδημητρόπουλου, του πρώτου διαιτητή του αγώνα. Πάτησε μέσα νωρίτερα παίκτης των coming soon και έχουμε επανάληψη στη βολή. Νέα βολή μέσα αυτή τη φορά. Πόντος για τους Polo Nuggets που θα μειώσουν ακόμα περισσότερο με τον Άρη τον Αντεμισάρη. Αρμόνης λοιπόν για τους coming soon. Ντάλα Γιώργος, Αρμόνης πάλι θα προσπαθήσει να μπει, κλείνεται, βγάζει έξω στον Ντάλα Γιώργο. Νέα βόμβα τριών πόντων από τον Ντάλα Γιώργο. Δεύτερο τρίποντο συνεχόμενο από τον Ντάλα Γιώργο που δίνει ανάσα στους coming soon πλέον και διαφορά. Κλείνεται ο ανάργυρος ο Ρούσος για τους Polo Nuggets. Δίνει στο Ρούσο τον Μιχάλη. Ένα σουτ θα στοχίσει ο Ρούσος ο Μιχάλης. Θα παλέψει όμως για το rebound, δεν θα το πάρει. Θα το πάρει ο Σπύρος ο Πανταζής με το νούμερο 21 που ξαφνικά έχει ξυπνήσει στην τέταρτη περίοδο και παίζει ένα πολύ καλό παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση. Για τους coming soon λοιπόν η επαναφορά. Στο 41-34 coming soon μπροστά λοιπόν αυτή τη φορά. Περίμεναν την τέταρτη περίοδο για να περάσουν μπροστά, βήματα από τον Μιχάλη τον Φύτρο. Δυσανασχετεί λίγο εκεί πέρα ο παίκτης των coming soon, όμως τα βήματα έχουν δοθεί από τους διαιτητές. Έχουμε time out, μικρή διακοπή από την Σαντορίνη, από το κλειστό γήπεδο της Σαντορίνης για time out, να ξεκουραστούν οι παίκτες και να πάρουν οδηγίες από τους πάγκους για τη συνέχεια.
Οι ομάδες θα ξαναμπούν στον αγωνιστικό χώρο μετά το time out για να συνεχίσουν το παιχνίδι. Κατοχή Πόλο Νάγκετς. Επαναφορά με Ρούσο Μιχάλη με το νούμερο 21 για τον ανάργυρο το Ρούσο. Νέα επίθεση, αν θέλουν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο τώρα, γιατί έχουν μείνει πίσω στο σκορ οι Πόλο Νάγκετς, θα πρέπει ένα σούτ εκεί πέρα τον Αντεμισάρη, τον Ανδρέα, κακό σούτ, off balance σούτ, αστοχή. Rebound από τους coming soon και ο Αρμόνης είναι στο κατέβασμα στο drive. Κακή πασά, πήγε να δει κάτω από το καλάθι τον Λευτέρη, τον Φύτρο, όμως βρήκε σε σώμα παίκτη τον Πόλο Νάγκετς. Αρμόνης στο τρίποντο, Αρμόνης θα κάνει τον drive, θα μπει. Ένα ωραίο fadeaway, αλλά αδυστυχώς όμως εκεί θα τον πλύσει μπάλα και θα βγει έξω. Ο αντάργυρος ο Ρούσος λοιπόν κατεβαίνει για τους Πόλο Νάγκετς. Θα δώσει στον Μπαρμπαλιά, ο Μπαρμπαλιά στον Αντεμισάρη και ο Αντεμισάρης θα δώσει πάλι στον ανάργυρο τον Ρούσο. Το drive κόβεται καθαρά εκεί και φεύγει ο Νταλαγιώργος με τον Αρμόνη στον ευνηδιασμό. Μια reverse ωραία κίνηση εκεί πέρα, ωραία πάσα από τον Μπανταζή στον Νταλαγιώργο. Ωραία ενέργεια από τους coming soon, δίποντο για τον Νταλαγιώργο, κάτω από το καλάθι βρέθηκε μόνος του. Και φεύγουν ακόμα περισσότερο οι coming soon στο 43, 34, 4 και 30 πριν τη λήξη και της τέταρτης περίοδου. Μια κακή πάσα εκεί από τον Αντεμισάρη τον Ανδρέα με το νούμερο 20, ακουμπάει βέβαια σε σώματα αντιπάλων και βγαίνει έξω η μπάλα και θα έχουν και πάλι την μπάλα οι Πόλο Νάγκετς σε επίθεση 9 δευτερολέπτων. Ζητάει την μπάλα ο Χάλης ο Ρούσος, την παίρνει, δίνει στον Αντεμισάρη τον Άρη που είναι μέσα στη ρακέτα, θα βγάλει έξω. Ο Μπαρμπαλιάς τρίποντο, αστοχή, rebound ο Αντεμισάρης, δίνει στο Φύτρο σε... στο Ρούσο, με συγχωρείτε τον Μιχάλη, σε νέα επίθεση, αστοχή, rebound ο Αχιλλέας ο Παπάς. Ηρεμεί λίγο το παιχνίδι, δίνει στο Μπανταζή το Σπύρο, Αρμόνης με την μπάλα. Και τώρα λοιπόν σε οργανωμένη επίθεση, λάθος του Αρμόνη, λάθος πάσα, Αντεμισάρης κλέβει. Ο Άρης θα δώσει στον Αντεμισάρη τον Ανδρέα. Δίποντο από το Ρούσο, αστοχή ο Μιχάλης ο Ρούσος, rebound ο Ανδρέας ο Αντεμισάρης, τον ανάργυρο το Ρούσο, κακό σουτ, rebound από τον ίδιο. Πολλά επιθετικά rebound οι Πόλο Νάγκετς σε αυτήν τη δεδομένη στιγμή. Ο Άρης, ο Αντεμισάρης θα γίνει μια μικρή αλλίωση εκεί πέρα. Έχουμε διαμαρτυρίες, η μπάλα για τους Πόλο Νάγκετς δίνει ο δεύτερος διαιτητής ο κύριος Χάρης Πεταλωτής. Σε επίθεση 3 δευτερολέπτων για τους Πόλο Νάγκετς. Θα πρέπει πολύ γρήγορα να εκτελέσουν την επίθεση. Έχουνε μόνο 3 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Πέταγμα της μπάλας, αστοχούνε, παίρνουν και πάλι το rebound, αστοχούνε με τον Ρούσο τον Μιχάλη. Έχουμε φάουλ και ένα πέταγμα της μπάλας χωρίς καμία σημασία λοιπόν από τον Αρμόνη. Έχουμε φάουλ, έχει διακοπεί το παιχνίδι. Η μπάλα είναι απ' έξω και πάλι για τους coming soon. Με τον Τουσμανί, τον Νταλαγιώργο, τον Φύτρο, τον Λευτέρη. Ένα γλυκό σουτ από τον Λευτέρη τον Φύτρο. Και είναι εύστοχος, 45-34 στους 11 η διαφορά, 3 και 10 πριν τη λήξη. Οι coming soon μπροστά. Διαμαρτυρία τον Τουσμανί τον Άρη. Οι διαιτητές προειδοποιούν για τεχνική ποινή. Δίνεται αμυντικό φάουλ του Άρη του Τουσμανί τελικά απάνω στον Αντεμισάρη τον Ανδρέα. Αντεμισάρης Άρης. Ο Άρης ο Αντεμισάρης κάνει ένα μικρό λάθος εκεί πέρα. Απλώνει το χέρι του ο Αρμόνης, ο Μπάμπης και βγάζει την μπάλα έξω. Έχουν 9 δευτερόλεπτα οι Πόλο Νάγκετς. Πρέπει να εκδηλώσουν επίθεση. Μακρινό, πολύ μακρινό τρίποντο του ανάργυρου του Ρούσου. Rebound το Παπάς ο Αχιλλέας για τους coming soon. Και οι coming soon τώρα πλέον φεύγουν στην αντεπίθεση με τον Αρμόνη τον Μπάμπη, ο οποίος θα περιμένει λίγο και τους συμπαίκτες του. Κατεβαίνουν οργανωμένα τώρα. Ωραίο, ωραία πάσα, χαλάει την ασίστε και ο Αχιλλέας ο Παπάς. Χάνει το καλάθι. Έχουμε φάουλ.
υπέρ των Polo Nuggets για άλλη μια φορά. Έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ coming soon και θα πάμε στις ελεύθερες βολές για τον Ανδρέα τον Αντεμισάρη. Όχι, μέσα έξω, ξαναπήγε να μπει η μπάλα, βγαίνει τελικά άστοχος στην πρώτη βολή ο Ανδρέας, με το 20 ο Αντεμισάρης. Χάνει και τη δεύτερη βολή, rebound εκεί δυνατά, πάει ο Παπάς, αλλά τελικά το rebound το παίρνει ο Λευτέρης, ο Πίτρος που θα δώνει στον Αρμόνι για να φύγουν στον εμμυδιασμό. Σταματάει λίγο ο Μπαρμπαλιάς, κάνει την προσπάθεια, άστοχο δίποντο εκεί για τον Αρμόνι, rebound από τον Αχιλλέα τον Παπά και παίρνει το foul. Θα πάει στις δύο βολές λοιπόν ο Αχιλλέας ο Παπάς, 2 και 28 πριν τη λήξη της τέταρτης περιόδου, στο 45-34 μπροστά η coming soon. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Αχιλλέας ο Παπάς, με το νούμερο 10 ο Big Papa. Αστοχή στη δεύτερη, παίρνει ο ίδιος το rebound, πετάει την μπάλα, το χάνει εξ επαφής, δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος ότι το χάνει από εκεί. Ο Αντεμισάρης κατεβάζει, ο Άρης δίνει στον ανάργυρο το Ρούσο. Βόμβα τριών πόντων από τον Ρούσο το Μιχάλη και νομίζω έχει πάρει και το φάουλ. Πρέπει να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα, να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Έχουμε time out αυτή τη στιγμή. Έχουμε time out, φεύγει και ο Ρούσος τώρα και πάει προς τον πάγκο της ομάδας του. Έχουμε time out από τους διαιτητές. 2 και 15 πριν τη λήξη, στο 46-37. Μικρή διακοπή από το κλειστό της Σαντορίνης. Πανερχόμαστε στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινάει το παιχνίδι και πάλι. Έχουμε τεχνική ποινή στον πάγκο των coming soon για παλαμάκια που χτύπησε παίκτη στον coming soon στην προσπάθεια τριπόντου του Μιχάλη του Ρούσου. Ο Άρης ο Αντεμισάρης στις βολές, άστοχος στην πρώτη. Όχι, είναι μία η βολή, συγγνώμη, είναι μία η βολή της τεχνικής ποινής. Έχουμε παλαφορά της μπάλας λοιπόν με τον Μπάμπη τον Αρμόνι. Κινητήριος δύναμη σήμερα για τους coming soon. Λευτέρης Φίτρος, ένα δίποντο χαμένο, πάλι ο Αρμόνι στο rebound, χάνει όμως εξ επαφής το καλάθι. Ο Μπαρμπαλιάς θα κατέβει με την μπάλα, δίνει στην απέναντι πλευρά στον Αντεμισάρη τον Άρη. Ο ανάργυρος ο Ρούσος, μακρινό τρίποντο, όχι, θα το χάσει. Rebound ο Μπαρμπαλιάς ανάμεσα σε γίγαντες. Για να δούμε, τρίποντο από τον Αντεμισάρη τον Ανδρέα, το χάνει. Rebound ο Λευτέρης ο Φίτρος, Νταλαγιώργος. Προσπαθούν να κατέμουν λίγο, έχει μπερδευτεί εκεί πέρα, λίγο άναρχο το μπάσκετ αυτή τη στιγμή που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Πέφτουνε δύο παίκτες κάτω. Ο Άρης ο Τούσμανς έχει 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του, θα κάνει την κίνηση. Κάνει τον drive, έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ. Και έχουμε στις βολές λοιπόν από το κερδισμένο φάουλ ο Άρης ο Τούσμανης. Θα σουτάρει την πρώτη βολή τώρα. Εκτελεί εύστοχος την πρώτη βολή, 46-47-37, στους 10 πόντους η διαφορά. Έχει τη δεύτερη βολή τώρα. Άστοχη δεύτερη. Rebound από τον Λευτέρη το Φίτρο, όμως οι διαιτητές λένε ότι μπήκανε νωρίτερα μέσα οι παίκτες των coming soon. Η επαναφορά, η μπάλα κατοχή για τους Polo Nuggets, με τον ανάργυρο το Ρούσο τώρα να δέχεται την μπάλα και να κατεβάζει για την ομάδα των Polo Nuggets, που είναι πίσω με 10 πόντους, 1 και 14 πριν τη λήξη του αγώνα. Τρίποντο άστοχο με τον Ρούσο τον Μιχάλη και πάλι για τους Polo Nuggets η μπάλα, 1 και 6 πριν τη λήξη του αγώνα.
Το παιχνίδι ήταν δύσκολο να λήξει στους 10 πόντους και ένα λεπτό πριν τη λήξη. Για να δούμε λοιπόν, μπορεί να γίνει και το θαύμα. Θα πρέπει να πάνε σε γρήγορη επίθεση και τσίλσου 3 πόντων οι Polo Nuggets. Με δίποντο λοιπόν του Μπαρμπαλιά μειώνουν στους 8. Για να δούμε, 58 δεύτερα πριν τη λήξη. Coming soon, κατεβάζουν με τον Αρμόνη. Ο Αρμόνης με την μπάλα βλέπει γήπεδο, βλέπει τον Ταλαγιώργο. Αργή επίθεση λοιπόν η Coming Soon με τον Φίτρο, τον Μιχάλη. Ένα hook άστοχο. Η μπάλα για τους Polo Nuggets που προσπαθούν να κατέβουν γρήγορα με τον Μπαρμπαλιά, να κάνουν μια επίθεση γρήγορη για να έχουν χρόνο. Ο Αντεμισάρης, ο Ανδρέας τρίποντο. Αστοχή, rebound εκεί ο Λευτέρης, ο Φίτρος, ο οποίος δεν ξέρουμε εκεί τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Εκεί στη φάση ήταν με τον Μιχάλη το Ρούσο, τον Polo Nuggets. Βάλανε εκεί δύο τα χέρια τους, δόθηκε φάουλ υπέρ των Coming Soon, υπέρ του Λευτέρη του Φίτρου. Είχε πιάσει πρώτο στην μπάλα και το χέρι που έβαλε ο Μιχάλης ο Ρούσος θεωρήθηκε ως φάουλ λοιπόν, και στέλνει στις βολές τον Λευτέρη τον Φίτρο για τους Coming Soon για δύο βολές. Στην αποφώνηση λοιπόν εδώ του παιχνιδιού να πούμε ότι είδαμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα από τις δύο ομάδες. Πολύ καλό παιχνίδι μέχρι το τέλος. Άστοχος ο Λευτέρης ο Φίτρος στην πρώτη βολή. Παραμένει το 47-39. Μια πολύ καλή προσπάθεια από τις δύο ομάδες. Άστοχος και στη δεύτερη. Rebound για τους Polo Nuggets. Κατεβάζει την μπάλα ο Αντεμισάρης. Ο Άρης κόβεται εκεί από τον Αρμόνη. Η μπάλα είναι κάτω. 10 δευτερόλεπτα, άλλη μια επίθεση μακρινό σουτ, θα πάρει το φάουλ ο ανάργυρος ο Ρούσος. Αυτό που λέγαμε λοιπόν νωρίτερα είναι ότι είχαμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ήταν μπροστά καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού οι Polo Nuggets. Ανέκαψαν στην τέταρτη περίοδο με απανωτά 3 τρίποντα οι Coming Soon και με μια πολύ καλή προσπάθεια διατήρησαν τη διαφορά στο 47-40 με την εύστοχη πρώτη βολή του ανάργυρου του Ρούσου. 47-41, νομίζω δεν έχουν μπει βολές από τη γραμματεία. 8 δευτερόλεπτα, θα τρέξει ο χρόνος, μάλλον δεν θα εκδηλώσουν επίθεση οι Coming Soon, σεβόμενοι το fair play. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. 47-41 τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τους Coming Soon στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαντορίνης. Σε μια αποφώνηση της πέμπτης αγωνιστικής οι Λύκοι κερδίσανε τους Οκλαχώμα 91-49. Η Bombayers νίκη επί του Πίγασου 65-61. Νίκη Coming Soon 47-41. Στην περιγραφή μαζί σας σήμερα το βράδυ ήταν ο Σταμάτης Κιμιγγέλης. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ από τη Σαντορίνη, από το κλειστό γυμναστήριο του Δάπος. Ευχαριστούμε πολύ.